Κύπερικο Πίπλο, αλλά και πρόσκειται προς τιμή του Αγίου Μεγαλομάριου, ο Απόστολος Παύλος καλεί τον μαθητή του Τιμόθεο να εμπιστευτεί το έργο της κατηχήσεως σε πιστούς ανθρώπους. Ήτινες ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε, οι οποίοι δηλαδή θα είναι ικανοί να μεταδώσουν με ακρίβεια τις πολύτιμες αλήθειες του Ευαγγελίου και σε άλλες ψυχές. Αυτό το υπεύθυνο έργο της διδασκαλίας ανέλαβε από τότε που βάπτιστηκε χριστιανός ο νεαρός Δημήτριος, ο οποίος, αν και εργαζόταν ως αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού και κατήχε την ανώτερη διοικητική θέση στην περιοχή της σημερινής Μακεδονίας, αφιερώθηκε στη διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Κάθε μέρα στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώνονταν γύρω του πλήθη ανθρώπων, μικρών και μεγάλων, και άκουγαν τις διδαχές του. Ο νέος κατηχητής ήταν ελκυστικός στο λόγο του, αλλά και πολύ πιστικός. Είχε τον τρόπο να εμπνέει και να μεταδίδει γενναίο και ηρωικό φρόνημα στους μαθητές του. Είναι πολύ σπουδαίο το έργο της κατηχήσεως μέσα στην Εκκλησία, ειδικά για τα παιδιά και τους νέους. Θεμελιώνει την πίστη στις νεανικές ψυχές και τις ενισχύει στο δύσκολο αγώνα τους ενάντια στους πειρασμούς του κόσμου. Όσοι έχουν το χάρισμα της διδασκαλίας, ας είναι πρόθυμοι να βοηθούν στο έργο αυτό, ακολουθώντας το παράδειγμα του κατηχητού Αγίου Δημητρίου. Και όλοι μας, μάλιστα οι γονείς, να παροτρύνουμε και να διευκολύνουμε τα παιδιά να μετέχουν στις κατηχητικές συνάξεις, οι οποίες πολύ θα τα ωφελήσουν και θα τα στηρίξουν στη ζωή τους. Εκτός από τη φροντίδα της διδασκαλίας, ο Απόστολος Παύλος καλεί τον μαθητή του να είναι έτοιμος να αναλάβει κόπους και θυσίες κατά την επιτέλεση του έργου του. Συ κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, του λέει. Αυτή τη θεόπνευστη προτροπή του Αγίου Αποστόλου ακολούθησε και ο πανένδοξος στρατιώτης του Χριστού Δημήτριος, ο οποίος με διαταγή του ιδωρολάτρη αυτοκράτορα Μαξιμιανού συνελήφθη την ώρα που δίδασκε και φυλακίστηκε σε ένα σκοτεινό υπόγειο κελί. Αλλά και μέσα από τη φυλακή συνέχισε να ενισχύει τους μαθητές του στο δρόμο της χριστιανικής αθλήσεως και γι' αυτό ο αυτοκράτορας έστειλε στρατιώτες δημίους για να τον τρυπήσουν με τις λόγες τους και να τον θανατώσουν. Το χτύπημα αυτό με τις λόγχες θυμίζει εκείνη τη λόγχη που ένοιξε την πλευρά του Σωτήρος. Γι' αυτό και ψάλουμε στο Άγιον Μεγαλομάρτυρα «Χέρις ολοχευτέντων των μελών, το μακάριον πάθος πνευματικός ημείς αναζωγραφίσας του Χριστού». Πόσο υπέφεραν οι Άγιοι για την αγάπη του Χριστού. Ας το γνωρίζουμε και εμείς ότι εφόσον είμαστε στρατιώτες του Χριστού, οφείλουμε να παραιτηθούμε από τις ανέσεις και τις απολαύσεις του κόσμου και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες και στερήσεις. Τότε θα βαδίζουμε πραγματικά στα ίχνη των μαρτύρων και του Κυρίου μας. Η Αποστολική Περικοπή κλείνει με ξεχύλισμα αγάπης του Αγίου Αποστόλου, ο οποίος δηλώνει ότι με υπομονή υποφέρει όλα τα παθήματά του για χάρη εκείνων που εξέλεξε ο Θεός. «Πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς», γράφει, «είναι και αυτή σωτηρία στίχωση της εν Χριστώ Ιησού με τα δόξης αιωνίου». Για να επιτύχουν και αυτή τη σωτηρία που μας προσφέρει ο Ιησούς Χριστός όταν βρισκόμαστε σε κοινωνία μαζί Του, σωτηρία που συνοδεύεται με αιώνια δόξα. Κάθε Άγιος φλέγεται από αγάπη για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Προσεύχεται, αγωνίζεται, θυσιάζεται και η ζωή του γίνεται πηγή χάριτος, εμπνεύσεως και ελπίδας για τους ανθρώπους σε κάθε τόπο και εποχή. Αυτό βλέπουμε και στην περίπτωση του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος είχε πιστούς μαθητές, όπως ο Νέστορας και ο Λούπος, που αξιώθηκαν να μαρτυρήσουν, εμπνεόμενοι από το διδάσκαλό τους. Αλλά
και αναρρύθμι τεσσάλες ψυχές που δέχθηκαν την ευεργετική χάρη των θαυμάτων του Μυροβλήτου Αγίου, τον ευγνωμονούν για την προστασία του. Βιβλία ολόκληρα έχουν γραφεί με θαύματα του Αγίου Δημητρίου σε σεισμούς και πυρκαγιές, σε επιδρομές και επιδημίες, σε εποχές πείνας και στερήσεων. Δικαίως λοιπόν ψάλλουμε στο απολυτίκιό του ότι ανεδείχθη μέγας υπέρμαχος εν της κινδύνης για όλη την οικουμένη. Είναι και της πατρίδας μας προστάτης ο Άγιος και μάλιστα πολιούχος της Θεσσαλονίκης μας. Γι' αυτό ας τον παρακαλούμε να πρεσβεύει και για τη δική μας σωτηρία. Αμήν.